Ξανά εκτός συνόρων, έχουμε δεκάδες άμαχους να έχουν χάσει τη ζωή τους από ρωσική επίθεση σε χωριό στην περιοχή του Χάρκοβο, στην Ανατολική Ουκρανία. Πάμε στην Νικολέτα Κρητικού. Ξανά, Νικολέτα. Με τον τελευταίο απολογισμό, η Άννα κάνει λόγο για τουλάχιστον 51 νεκρούς ανάμεσά τους και ένα 6χρονο αγοράκι, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Το λουτρό αίματος σημειώθηκε όταν πύραυλος τύπου Ισκαντέρ, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, έπληξε καφενείο του χωριού Χρόζα, την ώρα που στο κτίριο βρίσκονταν περισσότεροι από 300 άνθρωποι που παρίστανται σε επιμνημόσυνη δέηση. Βάρβαρο ρωσικό έγκλημα και εσκεμμένο. Η τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τα γεγονότα στη Χρόζα, ενώ πάγια είναι η τακτική του Κρεμλίνου να αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους. Λίγες ώρες πριν το χτύπημα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με δηλώσεις του σε think tank στη Μόσχα, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε από το Κίεβο με την υποστήριξη της Δύσης. Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα.